Πολύ πολύ καλημέρα στο Sport στη Ζούγκλα και σήμερα κοντά σας, 15 Ιανουαρίου. Είμαι ο Αντρέας Θανασούλης και σχεδόν για την επόμενη ώρα θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Μια αθλητική επικαιρότητα που έχει σήμερα κύπελο Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ηρακλή Ψαχνών και ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Δύο αναμετρήσεις που εν πωλής έχει κριθεί ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, καθώς ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με τα Ψαχνά επικράτησε 3-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από την άλλη, ο Ατρόμητος έφυγε από το Αγρίνιο με νίκη 2-0 επί του Πανετολικού. Οπότε Παναθηναϊκός και Ατρόμητος αναμένεται να σφραγίσουν σήμερα στα δεύτερα 90 λεπτά τα εισιτήριά τους για την επόμενη φάση. Αυτή την ώρα, για όσους ενδιαφέρονται και γενικότερα τα πρωινά και τις προηγούμενες μέρες αλλά και στις επόμενες, υπάρχει το Αυστραλιανό Open, το μεγάλο Grand Slam, το πρώτο της χρονιάς του 2014, που γίνεται κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες και αναφερόμαστε στη ζέστη, καθώς οι τενίστες έχουν να αντιμετωπίσουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, από 40 μέχρι και 45 βαθμούς είναι στη Μελβούρνη ο υδράργυρος. Είχαμε και χτες διάφορες λιποθυμίες αθλητών, αθλητές να πιάνονται από το φακό, να βάζουν πάγο στο κεφάλι τους και την ώρα που τελειώνουν τα games, και είχαμε και φυσικά τη Δευτέρα το πρώτο και τελευταίο παιχνίδι του Μάρκου Παγδατή, του Κύπριου τενίστα, ο οποίος έχασε με 3-0 σετ από τον Ουσμπέκο Ιστόμιν, σε ένα παιχνίδι όπου ο Παγδατής δεν είχε καθαρό μυαλό, έκανε πολλά αβίαστα λάθη και ουσιαστικά έχασε μόνος του από τον Ουσμπέκο. Πολύ καλύτερος ο Παγδατής σαν τενίστας, ωστόσο στο συγκεκριμένο αγώνα δεν έφτασε ποτέ τον καλό του εαυτό. Ξεχώρισαν βέβαια οι φίλαθλοι του, οι οπαδοί του, οι Έλληνες και οι Κύπροι που βρέθηκαν στις εξέδρες του κόρτ της Μελβούρνης. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να δούμε το σαν σήμερα, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου, ένα βίντεο προσφορά από τον ΟΠΑΠ, και θα συνεχίσουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός σε αγώνα για την Super League νικά 1-0 τον Ολυμπιακό. Αρχείο Ισπανός εδώ, κάνει τελικά τη σέντρα επικίνδυνα. Αυτό γκολ από τον Θανάση Κοστούλα που οριζοντιώνεται για να διώξει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Να λοιπόν που μια επιλογή που φαινόταν αρχικά λανθασμένη του Βίκτορ, να μην βγάλει στον μόνο του Ρομέρο γρήγορα, φέρνει τον γκολ για τον Παναθηναϊκό που ανοίγει το σκορ και προηγείται στο 48 με 1-0. Κοιτάξτε, ενώ φεύγει ο Ρομέρο, έχει και απόλυτο δίκιο γιατί μάλλον θα ήταν και εκτεθειμένος, το αυτογκόλ από το κεφάλι του Κοστούλα. Άγαλμο Νικοπολίδης που ευφυδιάζεται βέβαια εκεί τι να κάνει, αλλάζει πολύ τροχιά η μπάλα. Ο τερματοφύλακας της Περούντζη, Άντζελο Παγκότο, τιμωρείται από την Ιταλική Λίγκα με επαόριστον αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα όταν εντοπίζεται κοκαίνη στο δείγμα του μετά τον αγώνα με την Φιωρεντίνα στις 21 Δεκάτου του 1999. Movimento in area, parte cross, è pericoloso. Messo fuori Dangotti, pasticcio. Στον πρώτο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στο Parc des Princes στο Παρίσι, η Juventus νικά με 6-1 την Paris Saint-Germain. Στη ρεβάν στις 5 Φεβρουαρίου στο Παλέρμο νικά και πάλι με 3-1 και κατακτά το τρόπαιο. Del Piero salta, doppio tunnel, Amoruso, sinistro. E rete, ancora la Juve in gol, gran gol di Amoruso, è il 6-1. E giustamente ha trovato gloria, aveva fatto un gran numero del Piero con un tunnel ad un avversario. Γεννιέται στην Πτολεμαΐδα ο τερματοφύλακας Χρυσόστομος Μιχαηλίδης.
Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Εορδαϊκού. Το 1997 πήγε στην ΑΕΚ, στην οποία έμεινε μέχρι το 2005 με εξαίρεση την περίοδο 2001-2002 που δόθηκε δανεικό στον Εθνικό Αστέρα. Ακολούθησαν οι Ατρόμητος, Λάρισα και Πανιώνιος. Έπαιξε μία φορά στην Εθνική στον αγώνα με τη Φιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου του 2008. Γεννιέται στην Νεροχορούδα, Θεσσαλονίκης, ο επιθετικός Χρήστος Κωστής. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου που όμως δεν κατάφερε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού στα 25 χρόνια του. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Ηρακλή, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και το 1994 μεταγράφηκε στην ΑΕΚ. Στη συνέχεια πήγε στην Άντερλεχτ και το 2000 επέστρεψε στην Ένωση. Έπαιξε για λίγο και στον Άγιαξ του Cape Town στη Νότια Αφρική. Έχει παίξει σε 113 αγώνες στην Αλφα Εθνική με 54 γκολ και άλλους 15 με την Εθνική Ομάδα 4 γκολ την περίοδο 93-97. Γεννιέται ο Έλληνας τερματοφύλακας Νίκος Αργκάνης. Ονομάστηκε Phantom μετά την εμφάνισή του στην Κοπενχάγη στον αγώνα με τη Δανία το 1980, το 1-0, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου για τις εκπληκτικές του επεμβάσεις. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Ηλυσιακό, συνέχισε στην Καστοριά και το 1980 στον Ολυμπιακό, από τον οποίο έφυγε 5 χρόνια αργότερα για τον Παναθηναϊκό. Το 1990 έπαιξε στον Αθηναϊκό με τον οποίο και έκλεισε τη μεγάλη καριέρα του. Είχε 344 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής και 6 γκολ. Κέρδισε 5 πρωταθλήματα και άλλα τόσα κύπελα. Στην Εθνική έπαιξε 57 φορές την περίοδο 80-91. Στα προσόντα του ήταν η αντίληψη της φάσης, το ρίσκο στις επεμβάσεις του και η ευχέρειά του να πιάνει πέναλτι. Μάλιστα, αρκετές φορές έκανε το ακριβώς αντίθετο. Χτυπούσε πέναλτι στους αντιπάλους τερματοφύλακες. Cette année de la Guadeloupe, j'aurai 22 ans le 15 janvier 1972. Γεννιέται στη Γουαδελούπη ο Γάλλος center back Μάριους Τρεζόρ. Διέθετε θαυμάσια σωματικά προσόντα, άριστη τεχνική κατάρτιση, αντίληψη της φάσης και γρήγορες επεμβάσεις. Έπαιξε 65 φορές με τους Τρικολόρ, τις 23 ως αρχηγός και πέτυχε 4 γκολ. Πήρε μέρος στα Μουντιάλ του 1978 και του 1982, ενώ έπαιξε στις Αζαξιό, Μαρσέι και Μπορντό. Ensuite, j'ai demandé à l'entraîneur qui était M. Miro s'il n'y avait pas moyen de changer de place. Il m'a dit oui et il m'a mis à arrière central. Et de là, c'était parti. Vous préférez jouer en défense ou en attaque? Je préfère jouer en défense parce que ce poste me plaît beaucoup. À quand remonte vos débuts en football? Je joue au football depuis petit. J'ai connu un entraîneur français, j'avais 12 ans. Γεννιέται ο Βρετανός Σκοτσέζος στην καταγωγή, δρομέας μεγάλων αποστάσεων, Ιαν Στιούαρτ. Πρωταθλητής Ευρώπης το 1969 στο στάδιο Καρεσκάκη στα 5.000 μέτρα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο το 1972 κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια απόσταση, ενώ το 1976 ήταν 7ος. Καλύτερος χρόνος του το 13.22.8 το 1970, που ήταν και ευρωπαϊκό ρεκόρ. Ο αδελφός του Πίτερ ήταν και αυτός αθλητής. Αγωνίστηκε μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου το 1971. Αυτά λοιπόν έγιναν σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από τις εφημερίδες. Και πριν από αυτό να πούμε ότι
Ακόμα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας υπάρχει το μάτς που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Top 16 της Ευρωλίγκας ανάμεσα στην Real Madrid και την ανερχόμενη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Bayern Μονάχου. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει το φως των σπορ στη σημερινή, στο σημερινό του πρώτο σέλιδο. Η επιστροφή του Κώστα, ο Παπα-Νικολάου με δύο Ευρωλίγκες στην καρδιά, γυρνάει στο σεφ και θα αποθεωθεί από τον κόσμο του Ολυμπιακού περισσότερο από κάθε άλλον αντίπαλο στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά. Ο νεαρός διεθνής είναι ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η νέα Μπάρτσα και θα σταθεί απέναντι στους φίλους του που μαζί έγραψαν ιστορία σε πόλη και Λονδίνο. Κωδικό στόπερ, πλήρης ο κόκκινος φάκελος για τον Αντισιόβα στο φως. Το πώς και το γιατί στην αναζήτηση της μεταγραφής που έρχεται, οι σκέψεις του Μίτσελ με κεφάλαιο, το κεφάλαιο Αβραάμ και μια αγωνιστική έκπληξη που στο βάθος δείχνει United. Ο Γιάννης Ιωαννίδης για Άρη, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ και Ολυμπιακό Μπαρτσελώνα είναι η συνέντευξη του Φωτός. Τα όπλα του Πασκουάλ, το θέμα του Ναβάρο και που θα προσπαθήσουν οι Καταλανοί να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό. Θρίαμβος θα είναι η επικράτηση για την Ισπανική ομάδα που ξεκίνησε το Top 16 ρημάζοντας τους Τούρκους νίκες με Εφές και Φενέρ. Σε θέση μάχης ο θρύλος, η ήττα δεν τον κατέστρεψε, αλλά η νίκη θα του δώσει τεράστια ψυχολογία σε μια περίοδο δύσκολη με αρκετά προβλήματα. Παίξτε με τον κόσμο, γράφει το φως, κυρίως για τα center back που αναζητά ο Ολυμπιακός, αλλά και για το μπάσκετ, την τρίτη αγωνιστική όπως εξηγεί ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά την ήττα, τη βαριά ήττα από την Αρμάνη στο Μιλάνο. Να δούμε πώς θα επιστρέψουν οι παίχτες του Μπαρτζόκα σε αυτή τη διαδικασία της Ευρωλίγκας, σε μια κρίσιμη καμπή. Να δούμε τώρα το live sport που αναφέρεται επίσης σαν κεντρικό θέμα, έχει την αναζήτηση κεντρικού αμυντικού από την ομάδα του Ολυμπιακού. Φέρνει βράχο φήμες για τον Σέζαρ Νάβας της Ρούμπιν. Θέλει πολύ ο Πεϊτσίνοβιτς, αλλά δεν έχει διαβατήριο. Άσο στο μανίκι κρύβει ο Σέλουκ. Μπορεί να φέρει κι άλλον μαζί με τον Ιμπραήμ. Στα υπόψη και ο Ντεμίντοφ της Ανζή. Οι τρεις λύσεις για το κέντρο της άμυνας. Δανεισμός, μεταγραφή ή όνομα έκπληξη. Ο κότς του Ολυμπιακού κάθεται στο τραπέζι με Ισά και Καρεμπέ έπειτα από το ταξίδι του στην Ισπανία και ανοίγει τα χαρτιά του. Ο Μίτσελ πήρε πάνω του το θέμα του Αντισιόβα και διαλέγει στόπερ επίπεδου Μέλμπερκ για να διεκδικήσει την πρόκριση στους 8 του Champions League. ΑΕΚ Made in Greece, η Ένωση Φουλάρια να κλείσει ελεύθερους Έλληνες παίκτες κλειδιά σε θέσεις που πονάει. Χθεσινοβραδινές επαφές για Κουρμπέλη και Κοντοέ, τελειώνει το Αραβίδη στα υπόψη και ο Καράμπελας για το καλοκαίρι. Η Live Sport αναλύει τις επιλογές των Κιτρινόμαυρων σε κάθε θέση. Άρης, Μπακασέτας, συμφωνία για το δανεισμό του νεαρού επιθετικού και εξώδικο στην ΕΠΟ, κίνδυνος για αφαίρεση βαθμών από τον Άρη, ο οποίος με 11 βαθμούς στην Super League έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, οπότε και νέα αφαίρεση να του γίνει. Δύσκολα θα γλιτώσει τον υποβιβασμό. Αλαφούζος versus Μαρινάκης και στο ντοκιμαντέρ του Καντονά. Κύπελο, Ατρόμητος Πανετολικός, 8 η ώρα από το T4. Όφι, παίζει ο Σίσιτς. Απόλλων υπέγραψε ο Άμπρος. Εργοτέλης, κερδίζει πόντους ο Ουζουνίδης. Βέρεια, ανακοίνωσε Γκονζάλβες Κομόλοφ. Μπάχαλο, παραμένουν στον αέρα προβιβασμοί και υποβιβασμοί από τη Super League για τη Football League και αντίθετα. Μάρτενς και Φώσεν, 350.000 ευρώ στην AZ, 700.000 ευρώ ετησίως το συμβόλαιο του νέου ηγέτη του Δικεφάλου. Μάρτενς, ο μικρός στρατηγός του ΠΑΟΚ, καλή η πρόταση για Φωσένη. Γράφουν για τον Βέλγο αρχισκόρερ οι συμπατριώτες του. Συνεχίζουμε με την Sport Day. Πρώτο σέλιδο είναι ο Βασίλης Πανούλης, Special One. Αναφέρεται για το άρθρο από την Ισπανία για τον Σπανούλη. Ποιος θα κέρδιζε άραγε τη χρυσή μπάλα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ? Special One. Η ύμνη για τον Έλληνα σύγχρονο μύδα που θα κέρδιζε δικαιωματικά τον συναγωνισμό, ο σεβασμός που αποπνέει και ο φόβος που προκαλεί. Κατάμεσα το σεφ, sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός για τη σύγκρουση με την Μπάρτσα. Τελευταία στιγμή για Ναβάρο, χτύπησε και ο Αγραβάνης. Είναι οι τραυματισμοί που δεν αφήνουν τον Ολυμπιακό σε ισχύ το τελευταίο διάστημα και φυσικά έχουν φέρει
και αυτή τη φθορά του στο τμήμα του Ολυμπιακού, που τον τελευταίο μήνα δεν έχει και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. ΑΕΚ, πιο κοντά εντείνεται το pressing για Κουρμπέλη. Τι γίνεται με Αραβίδη, Λαμπρόπουλο? Σίγουρος ο Σιφάκης, έτσι θα τον αλλάξει, γιατί ο Στέφενς ήθελε διακαώς τον Μάρτενς και τι σκοπεύει να κάνει με το νέο του εργαλείο. Φόσεν ξανά επιστρέφει στο προσκήνιο ο Βέλγος Φορ. Έτοιμος, ο Μίτσελ χάρηκε τον νεογέννητο εγγονό του στη Μαδρίτη και σύμφωνα με τους Ισπανούς επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα, έχοντας συγκεκριμένη λύση για τη θέση του στόπερ. Όλα τα ονόματα που ακούγονται. Πέιτσίνοβιτς, ο μάνατζερ μου μιλάει με Ολυμπιακό. Μπήκε και ο Αβραάμ και ο Λεάντρο Στατμπάι. Επανέρχεται ο Ολυμπιακός για Ντιόπ, υποστηρίζουν οι Ισπανοί. Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό για να πληρώσει το κενό του Δημήτρη Σιώβα, ο οποίος θα χάσει τα δύο παιχνίδια με τη Manchester United και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παγκόσμιο κύπελο της Αφρικής μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Έτσι, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει κάποια ονόματα για μεταγραφή, ανάμεσα του είναι και ο Λουγκάνο, αλλά έχει έτοιμες λύσεις και εκ των έσω. Μία από αυτές είναι και ο Λεάντρο, όπως γράφει η εφημερίδα, που αγωνίζεται με τη μορφή δανεικού δανεισμού στην ομάδα της Καλονής. Εμίρ, η επιστροφή, ο Μπαϊράμι ξανά στο γήπεδο 108 μέρες μετά στον επαναληπτικό του κυπέλου με τον Ηρακλή Ψαχνών. 5 από τον ΤΕΤΙΒ είναι η αναμέτρηση Ηρακλής Ψαχνών Παναθηναϊκός. Συμμετοχοποίηση του ομολογιακού δανείου αύξησε το ποσοστό της συμμαχίας στο 87% και οδήγησε πιο κοντά στην αδειοδότηση. Λαγός, νέα επαφή για να μείνει στο τριφύλι. Υπόσχεση ζωής για τον Άρη, η δέσμευση των παικτών μπροστά στο φάσμα του βασμού, το όχι της ΕΠΟ και το εξώδικο. Συμφωνία για Μπακασέτα, η μάχη της σωτηρίας. Τα σχόλια εδώ από τον Αντώνη Βάντσο και τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Όφη, έπιασε δουλειά ο Σίσιτς, θρίαμβος του Ρονάλντο και τα σχόλια των συντακτών της εφημερίδας. Συνεχίσουμε με τη Γάτα, όπου έχουμε χτύπημα πρωτοσέλιδο για το πάμε στοίχημα. Γράφει εφημερίδα, κέρδη σε διπλό ταμπλό, 21 παιχνίδια στο κουπόνι και 4 μονά αποδεκτά. 16.000 ευρώ με 6 ημίχρονα τελικά. Ο μεγάλος τυχερός από την Ηλιούπολη, πόνταρ 25 ευρώ σε 6 αγγλικούς αγώνες, δυνατή τριάδα με άσους στη βασική πρόταση, τετράδα με 2 under και 2 over που πληρώνει 5.05. 6 μεγάλες αποδόσεις στα κύπελα, 2 διπλά, 2 χ, 1 άσος, έκπληξη και μια επιλογή με 2-3 γκολ που πληρώνουν από 1.80 μέχρι 3.35 είναι το πρώτο σέλιδο. Μπήκε σε αναμονή ο Τσόα, μένει ελεύθερος ο Μεξικανός τερματοφύλακας και το όνομά του συζητήθηκε στον Ολυμπιακό. Στα χέρια του Ισά, ο Τζον Μενσά, τι παίζεται με τον Φούλοπ. Ο Τσόα που είχε και πέρσι συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, Μεξικανός τερματοφύλακας, τελικά δεν ήρθε στο λιμάνι και με το χαρακτηριστικό του να έχει στο ένα χέρι 6 δάχτυλα και όχι 5. Έμεινε ο Άρης χωρίς κανένα στήριγμα, γιατί γίνονται ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα για τους κίτρινους. Τι προορίζει για ηγέτη της άμυνας, τον προορίζει μάλλον για ηγέτη της άμυνας του ΠΑΟ, δεν ξέχασε τον Φιντανίδη ο Νταμπίζας. Τσεκάρει αστεράκι από το Ελπάσο. Στο στόχαστο του Παναθηναϊκού ο Καλαμιώτης της Καλυθέας. Γέφυρες επιστροφής από τον Ιτάνς και όχι για τον ΠΑΟΚ. Άλλα χτυπήματα εδώ για το στοίχημα, 2 ιταλικά σκορ και 3 φαβορί με χ στο ημίχρονο. Μπάσκετ, ευκαιρία στην Ευρώπη και το NBA. Υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί στο EuroCup. Δάγκωσαν ξανά οι σκύλοι, 20-05 απόδοση έδωσε το Tricast στην πρώτη κοινοδρομία του Νότιγχαμ. Το παρασκήνιο με Κοντοέ τον προορίζει για νέο Γεωργέ. Σκέψεις της ΑΕΚ για τον αμυντικό του Αστέρα. Αυτογκόλ από Καραγεωργίου με Οντότζη, που φάνηκε αδιάβαστος. Έχει πέρασει ο Μάντζιος, 4 ομάδες στα πόδια του. Είναι και το πρωτοσέλιδο της Γάτας. Θα δούμε τώρα την Πράσινη, που έχει φυσικά μόνο θέματα για τον Παναθηναϊκό και πρώτα από αυτά την κοπή της πίτας του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Οικογένεια, λέει ο τίτλος. Ο τεράστιος Παύλος έδωσε το παρόν στην κοπή της πίτας και ο πρόεδρος Δημήτρης υποσχέθηκε και άλλες χαρές για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η πράσινη φαμίλια έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της λίγες μέρες πριν από τις μάχες με Εφές και ο Σούφου, που μόνο η πράσινη ήταν εκεί. Όλα όσα έγινε χτες το μεσημέρι, το πιο πλούσιο φωτορεπορτάζ. Φωνή, ψυχή, ο Άκα,
βγαίνουν και εξαντλούνται τα εισιτήρια για το ντέρμπι, μαγικά χαρτάκια και αυτά για τους Τούρκους. Ηρακλής Ψαχνού Παναθηναϊκός από το T-Sport 4 στις 5 ώρα, μεγάλη επιστροφή. Πατάει χόρτο έπειτα από 4 μήνες ο Μπαϊράμι, βασική Δόνης, Χουχούμης και Σπυρόπουλος, παίρνουν χρόνο Μπαλμπόα, Αναστασόπουλος. Κλειδώνει η Ευρώπη, σβήνει τις παλιές αμαρτίες ο Αλαφούζος για να πάρει αδειοδότηση. Ζιλμπέρτο ξαναέλα, να αναλάβει ρόλο σκάουτερ, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος θέλουν στο τριφύλι. Μπορεί και το πιστεύει, η νίκη της Παναχαϊκής, επί της Παναχαϊκής ήταν μόνο η αρχή για το βόλεϊ που πήρε φόρα. Συνεχίζουμε με τον γκολ. Για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα γίνεται λόγος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ζιλμπέρτο Σίλβα Reloaded είναι ο τίτλος. Οι σκέψεις του Παναθηναϊκού για ενεργοποίηση του Βραζιλιάνου σε ρόλο σκάουτ στη Λατινική Αμερική. Τεστ για Μπαϊράμι, σημερινή ρεβάνς κυπέλου με τον Ηρακλή στα Ψαχνά. Ως τις 22 Ιανουαρίου ξεκαθαρίζει του Σίντελφετ. Δύο ταξίδια για στόπερ, πιο κοντά στους πράσινους Όλσεν. Εγγυήσεις για την Ευρώπη, η σιγουριά του Προέδρου του Τριφυλιού στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ και η διευκρινιστική τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή Άγιη Σύλλαου του Μαζάτου. Πρόσφατα έγινε έλεγχος από την Grant Thornton και λάβαμε καθαρό πιστοποιητικό σε αντίθεση με το περσινό που ήταν γεμάτο παρατηρήσεις και αυτό μας κάνει αισιόδοξο. Ανοιχτό παράθυρο για περαιτέρω ενίσχυση στις μεταγραφές. Στην αγωνία των μικρομετόχων του Παναθηναϊκού για την αδειοδότηση, ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε με αισιοδοξία. Κάθεση που παρακολούθησε, ακόμα ένας παίκτης που εξετάζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει στραμμένο το βλέμμα της στον Ισπανό μέσο του Πανθρακικού, που πρέπει να πούμε ότι κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ομάδας της Κομωτινής. Παραμένει ψηλά το θέμα του Κουρμπέλη. Σκέψεις για επιστροφή Καράμπελα και Κοντοέ. Αρέσει και ο Γιακούμπ Ποντάνη της Καλονής. 10 χρόνια στο καθαρτήριο, ο παράδεισος που παρέμειναν οι κίτρινοι μετά την υπαγωγή στο άρθρο 44 μετατράπηκε σε είσοδο στην κόλαση. Δεν διεκδικεί τα δελτία των αποκτηθέντων η ΕΠΟ. Άγρυπνο στην Γρανάδα για τον Ορέστη Καρνέζη, ο διεθνής γκολκίπερ ζήτησε να φύγει. Οι Ισπανοί αρνήθηκαν και τη λύση θα δώσει η Ουντινέζε. Μάρτενς όπως Μαντούρο, μέχρι την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Βέλγος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Χατρίκ, πλακώθηκαν μπροστά στον Καντονά το ντοκιματέρ του Γιάννη με Μαρινάκη, του Γάλλου μάλλον, με Μαρινάκη και Αλαφούζο. Φουτμπολίκα διέξοδο, καμιά απόφαση για την άνοδο Κούγιας ούτε τον Ιούλιο. Δημάτως, αν δεν μπορείτε να το διοικήσετε, υπάρχει η έξοδος. Λοιπόν, στόπερ για τη Μάντσεστερ, προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Λουγκάνο, ανεβάζει στροφές ο Αβραάμ με φόντο το μάτς με τους Άγγλους. Εξετάζεται ο 33χρονος αρχηγός της Ουρουγουάης που τώρα είναι στην West Bromwich. Ξεκινάμε Λεβαδιακό, ο Παπαδόπουλος, Σάμαρι βλέπουν στην Μπενφίκα, Πεϊτσίνοβιτς, μιλάω με Ολυμπιακό για το καλοκαίρι, το τελευταίο θέμα στο γκολ της Τετάρτης της σημερινής ημέρας. Πάμε να δούμε την ώρα για σπορ. Γι' αυτό τους θέλει, παίζουν και οι δύο σε περισσότερες από μία θέσεις σε επίθεση και άμυνα αντίστοιχα. Αραβίδης και Κοντοές ανήκουν στην κατηγορία των παικτών που συνδυάζουν ποιότητα, εμπειρία και τσαγανό. Δεν τερματίζει ο Φούλης, ο Γεωργίας δηλώνει παρόν και για την επόμενη σεζόν και στην ΑΕΚ είναι σίγουρη πως έχει πολλά ακόμα να δώσει. Μιλάμε για τον αρχηγό της Ένωσης στο ποδόσφαιρο. Καταπληκτικό πρωτάθλημα ο Αραβίδης που έκανε άνω κάτω την άμυνα του ΠΑΟ το περασμένο Σάββατο. Βασικός και σταθερός πάντα σε απόδοση ο Κοντοές στην Τρίπολη. Με Μάνταλο και Φαγέ που είναι ήδη κλεισμένοι, Σαρί Κολοβέτσιο που είναι πολύ κοντά και άλλες κινήσεις που δρομολογούνται, η ΑΕΚ δείχνει ότι κινείται με συγκεκριμένο πλάνο και με επιλογές ουσίας αλλά και προοπτικής. Όλο το χρόνο και την ευκαιρία μπροστά τους έχουν και οι περισσότεροι παίχτες από το φετινό ρόστερ για να ενισχύσουν τη θέση τους. Τρέλα σε Ζωνιανά και Νάξο για την ΑΕΚ. Έρχεται με τους οπαδούς του ο Ερμής Ζωνιανών την Κυριακή στο ΆΚΑ. Ελάτε να ζήσουμε το όνειρο στη μεγαλύτερη μέρα που ο Ερμής θα αγωνιστεί στο ΆΚΑ κόντρα στην ιστορική ΑΕΚ, όπως αναφέρει το φυλάδιο που κυκλοφορεί στα Ζωνιανά. Ξεσηκωμός και στην Νάξο για το μάτς της επόμενης αγωνιστικής με τον Παναξιακό. Στην κυκλοφορία σήμερα τα εισιτήρια για το πάρτι της Κυριακής. Ψάχνουν νέο γήπεδο, οι διοικούντες την ΑΕΚ αναζητούν μόνιμη λύση για τη Βασίλισσα μετά την αδιανόητη
κολυσιεργία του Δήμου και την αδιαλαξία Καλογερόπουλου, αξιέπαινη πρωτοβουλία της Original 21, η οποία αποκάλυψε τις διαβουλεύσεις με τους οπαδούς του Ηρακλή, ενώ έστειλε μήνυμα προς πολιτεία και αστυνομία. Και ολοκληρώνουμε με τον πρωταθλητή. Δυνατά ονόματα για την άμυνα, γράφει η εφημερίδα. Μπουρντίσο, Λουγκάνο αλλά και Μενσά γεμίζει συνεχώς η λίστα των στόπερ. Να δούμε που θα καταλήξει βέβαια ο Ολυμπιακός και αν θα πάει τελικά κάποιον κεντρικό αμυντικό. Πόσο Εντιγκά έβαλε στο ψυγείο τον Σάμαρη, γιατί τον στηρίζει ο Μίτσελ. Γυρίζει ο Μίτσελ και αποφασίζει όλα στο παιχνίδι από Αβραάμ και ξένους ως τον Αυλονίτη. Τρέλα διαρκείας, έφυγαν 350 εισιτήρια του Β' γύρου. Όχι, δεν πουλάμε, έχει πολλά να δώσει ο Νιγηριανός. Νέες γαλλικές ειρήνες για ο Λαϊτάν. Παίζει πάλι ο Τσόα, προτάθηκε για τον Νάσο. Αποθέωσε Μίτροβλου από τους Γερμανούς. Όλοι μας βλέπαμε πως θα ξεχωρίσει. Φαρία για Πελέ, θα αφήσει εποχή. Ο Άσος Σκαλονής μιλά για τον φίλο του. Ο θρύλος θα είναι στο Μιλάνο. Σε γκάλοπ της Ευρωλίγκας, οι general manager των ομάδων που μετέχουν στη διοργάνωση θεωρούν σίγουρους για το Μιλάνο, τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρμπαξε, εκτός πεντάδας ο ΠΑΟ. Αμφίβολος ο Αγραβάνης με δερματικό πρόβλημα, εισιτήρια τέλος για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελώνα και φάκελος οπισθοφυλακή, μόνο ο Μέλμπερκ έγραψε ιστορία. Απέτυχαν στο κέντρο της άμυνας οι περισσότεροι ξένοι παίχτες από τον Μπερμούντες ως τον Ουαντού και από τον Αμπονσά ως τον Σέζαρ. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο αυτό στις σελίδες 6 και 7. Νομίζω θα βρείτε ονόματα που έχουν περάσει τον Ολυμπιακό που ίσως να τα έχετε ξεχάσει. Λοιπόν, μιλήσαμε αρκετή ώρα, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάμε να δούμε ένα βίντεο με τον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, τον Βούλγαρο επιθετικό που αγωνίζεται στη Φούλαμ. Όπως έγραψε ένα σερβικό δημοσίευμα, ο Μπερμπάτοφ βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ για να αποκτηθεί την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη ψάχνει έναν επιθετικό για να μπορέσει να αντικαταστήσει και τον Νέτσιντ που αποχώρησε, αλλά και να δώσει ένα άλλο βάθος και μια άλλη ποιότητα στην επιθετική του γραμμή. Όπως γράφουν οι Σέρβοι, κινείται για την απόκτηση του Μπερμπάτοφ, ο οποίος αγωνίζεται στη Φούλαμ και έχει κάνει μεγάλη καριέρα και στη Manchester United. Πάμε να δούμε ένα στιγμιότυπο με τα γκολ του Βούλγαρου στην Φούλαμ και επιστρέφουμε.
Αυτός λοιπόν είναι και ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τον κάνει δικό του και να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ακόμα ο Χουπ Στέφενς μια πολύτιμη λύση στην φαρέτρα του. Είπαμε ότι σήμερα είναι η μέρα κυπέλου, ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των 16 και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στην φάση των 8. Οι δύο πρώτες ομάδες που αναμένεται να βρίσκονται στους 8 διεκδικητές του θεσμού ή θα είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος. Πάμε να θυμηθούμε καταρχήν τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής των 16, τα μάτς που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και να δούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί σε τέσσερις δόσεις. Η πρώτη είναι σήμερα, συνεχίζουμε με αύριο και την επόμενη εβδομάδα άλλες δύο αγωνιστικές ημέρες. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Όφη Καλονή 1-0 είναι το παιχνίδι από το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πανετολικός Ατρόμητος 0-2. Απόλλων Σμύρνης Νίκη Βόλου 3-1 και Παναθηναϊκός Ηρακλής Ψαχνών 3-0. Ο Αιγινιακός επικράτησε 1-0 του Πανιωνίου. Ολυμπιακός 4-0 του Αστέρα Τρίπολη στα μάτια που γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ολυμπιακός Βόλου με τον Αστέρα Μαγούλα στο 2-0 και Ηρακλής ΠΑΟΚ στο 0-1. Σήμερα έχουμε δύο αναμετρήσεις, θα το δούμε στην επόμενη καρτέλα μας. Η πρώτη είναι αυτή ανάμεσα στο Ηρακλή Ψαχνών και τον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στις 5 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός πάμε έχει τον πρώτο λόγο και Ατρόμητος Πανετολικός στις 8. Αύριο άλλες δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη αυτή ανάμεσα στην Καλονή και τον Όφη. 5 η ώρα είναι η σέντρα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και η δεύτερη αυτή ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η φάση ολοκληρώνεται με τους τέσσερις αγώνες που βλέπετε κάτω στην καρτέλα. ΠΑΟΚ Ηρακλής, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, Αστέρας Μαγούλας Ολυμπιακός Βόλου και Πανιόνιος Αιγινιακός είναι όλες οι αναμετρήσεις για το κύπελο Ελλάδος. Κύπελο όμως δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Χθες είχαμε αγωνιστική για το κύπελο Αγγλίας. Σε έναν από αυτούς τους αγώνες η Φούλαμ επικράτησε 3-0 της Νόρουιτς. Έχουμε το βίντεο με τα γκολ. Η Φούλαμ, η οποία είχε στην βασική της εντεκάδα τον Γιώργο Καραγκούνη, ο οποίος αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90 λεπτό και ήταν πρωταγωνιστής σε ένα από τα γκολ των Κότατζερς. Είχε καλή παρουσία ο Γιώργος Καραγκούνης, που δεν έπαιξε τόσο μπροστά ως επιτελικός μέσος. Είχε ρόλο λίγο πιο πίσω, δηλαδή σε πολλές φάσεις δεν το βλέπαμε να αναπτύσσεται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ωστόσο βοήθησε στο γκολ της Φούλαμ και θα το δείτε αμέσως τώρα τι ακριβώς έκανε. Yeah, but it's poor defending all round from Norwich, I have to say. Got to stop the cross here, clear it there, and mark the player there. And the ball ends up in the back of the net. Just a shambolic, I have to say, from Norwich. I was really disappointed, as the lads have said. I thought Chrissy Hughton's under a lot of pressure now. They've got a whole city at home at the weekend. That's a massive game for him now. But tonight, they just weren't good enough. David, three men around, Darren Bent. Well, why does the defender not get a touch first? This is where you know, the man's onside. You've got to go with the runner. You've got to get across and stop the cross. And they did nothing there. I think it's Fox who actually running back, you know, the player's definitely onside, and then he goes with his hand up as we roll it on, it's a hand up. Get across to the player, stop the cross. And you have to say it's an easy tap in for De Jager. But poor marking once again. Whittaker comes right across, doesn't stay with his man. Oh, the Sidwell is I think he's a perfect player for Fulham. And he's got 5 Premier League goals, I think, now he's doing it in the FA Cup as well. And we've seen him done this before. Yeah. In the first place, it was a splendid run up, but on the left-hand side, you know, by Kakanikic. Yeah. He did really well to get towards the byline and cross that ball in. As a consequence, they had men in the box from the first cross from the left-hand side. I like that. So when the ball came on from the right, it was a determination, wasn't it? Look, you see, he's waiting, and then the last minute he gets across, and he's determined. And I'm sorry, but Norwich didn't have that same determination in those vital areas. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με τη νίκη της Φούλαμ επί της Norwich με 3-0 στο Craven Cottage. Οι γηπεδούχοι άρεσαν πολύ και κέρδισαν το χειροκρότημα από τους οπαδούς τους. Άλλο παιχνίδι για το κύπελο, αυτή τη φορά για το κύπελο Ισπανίας. Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Έχει φέτος πολλές πιθανότητες για να φτάσει κατάκτηση κάποιου τροπέου, είτε αυτό είναι το πρωτάθλημα της Primera Division είτε το Copa del Rey. Εχθές σε αγώνα για το Copa del Rey, το κύπελο Ισπανίας επικράτησε
2-0 της Βαλένθια και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Πάμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η Ατλέτικο κατάφερε και κέρδισε τις νυχτερίδες. وبالتالي المرمى فاضي ويقفز المدافع جودين ويأتي بالهدف الأول لمارسيا للربع النهائي يستطيع اللعب لذلك احتاج اليوم مثلا فريق فالنسيا اللعبة خلاص 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 عدل خلاص انتهت المباراة انتهت المباراة وبلغ أتلتيكو مدريد الدور ربع النهائي وراؤول غارسيا المتخصص في تسجيل الأهداف في مرمى فالنسيا في الدوري سجل في الكاس سجل في المسايا سجل في فيسنتي كالديرون سجل ولاحظ معاي الرأسية اللي اتعانق الشباك و الهدف الثاني وخلاص المباراة انتهت في يعني قبل أن تنتهي بدقيقة واحدة أتى الهدف في الوقت المناسب اللي يبحث عنه الأنصار والمشجعين هذا الفريق. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα το μπάσκετ και θα ξεκινήσουμε από το NBA, όπου χτες οι Miami Heat, οι πρωταθλητές πρωταθλητές NBA για δύο συνεχόμενες χρονιές, back-to-back, επισκέφτηκαν τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τους βράβευσε για τις επιτυχίες τους. James Wade και Boss φυσικά ήταν οι πρωταγωνιστές και πάμε να δούμε τι έγινε στο Λευκό Οίκο. Back-to-back world champions, the Miami Heat. And usually people enjoy coming to the White House. I have to say, I've never seen folks more excited than the Heat when they came last year. I mean, LeBron was so pumped up, I thought he was going to give me a hug and knock me over, like the guy in SportsCenter who hit the half-court shot. I want to congratulate Coach Spoelstra for the outstanding work that he does. Legendary team president Pat Riley for his outstanding leadership, and all the coaches and players, members of the staff and crew to make a championship season. Outstanding athletes, outstanding organization, outstanding team, but also outstanding members of their community. So we're very proud to have them back. We wish them great luck for the rest of the season, unless they're playing the Bulls. Well, this is a great honor for the entire Miami Heat family. It does not get old, okay? And what this is we put this together before the playoff run last year. And it was a covenant between all of us that we signed that we would commit to each other all the way to the end. So we have... This is outstanding. We have marks for each win, and it signified each player would mark the win for that game, and the final one was the team one. So this one, right here, you can see 44. There you go. Your name right there. It was added to it. You know, you guys are winning me over a little bit. Getting there. I promise we'll put together another one for you and let you mark it this year. Okay? Congratulations. Thank you. Ωραίες στιγμές στον Λευκό Οίκο. Η Miami Heat που είναι και φέτος το φαβορί για την κατάκτηση του NBA. Να δούμε το πώς θα κυλήσει η σεζόν και το πώς θα παραταχτούν στα play-off του μαγικού κόσμου. Εχθές είχαμε
κάποιες αναμετρήσεις για το NBA, San Antonio, όχι, η Orlando Magic με τους Dallas Mavericks ήρθαν 88-107, Utah Jazz, Denver Nuggets 118-103, Charlotte Bobcats με τους New York Knicks 108-98, Indiana Pacers, Sacramento 116-92, Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder 90-87 και Los Angeles Lakers με τους Cleveland Cavaliers 118-120. Από αυτές τις αναμετρήσεις προέκυψαν αρκετές καλές στιγμές και ωραίες φάσεις. Θα πάμε να δούμε τις καλύτερες 5 από αυτές στο επόμενο βίντεο με το Top 5. Tuesday around the NBA, but no shortage of great individual efforts. Let's count them down 5-1, beginning with the fan night game. Paul George creating it on one end and finishing on the other. The best defensive team in the league getting it done against Sacramento. Paul George turning defense into offense. Got plan number 4 to the Knicks and the Bobcats. Beno Udre, the great find, and Amari Stoudemire right over one of the best shot blockers the league has to offer. Amari going right at Bismack Biyombo. At play number 3, we return to Indiana, where Lance Stephenson is doing it all by his lonesome. Stephenson coast to coast, and the finger roll goes down. Stephenson, the fancy handle, and then will not be stopped. At play number 2, the nightcap on Tuesday, Jody Meeks. Oh, what a shot. Give the Cavs an H. There's no way they can match that. But in the end, it's Cleveland who laughs last, getting the win in L.A. And our top play of the night comes with a little added extra effort. Mike Conley saves it. Zach Randolph sees Ed Davis, who finishes. Conley, tremendous balance, and Davis finishes off your top play from the night. Πολύ περισσότερη δράση το NBA έχει και σήμερα. Orlando Magic, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers με τους Bobcats, Wizards, Heat, Celtic Raptors, Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο απέναντι στους Memphis Grizzlies, Timberwolves, Kings, Pelicans, Rockets, Spurs, Jazz, Suns, Lakers, Portland Trail Blazers, Cavaliers, Warriors, Nuggets και Clippers, Mavericks. Όποιος δεν έχει ύπνο μπορεί να παρακολουθήσει NBA. Να κλείσουμε με την Ευρωλίγκα, η οποία κάνει σήμερα πρεμιέρα στην τρίτη αγωνιστική του Top 16. Να δούμε την καρτέλα μας με την αγωνιστική. Βλέπουμε 10 η ώρα Real Madrid-Bayern, είναι το μοναδικό παιχνίδι της ημέρας, και ακολουθούν αύριο Ζαλγκίρις-Μακάμπι, Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα και Γαλατασαράι Λοκομοτίβ. Την Παρασκευή Μάλαγα-Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός Ανατολού Εφές, Αρμάνι Μιλάνο, Λαμποράλ Κούτσα και Παρτιζάν Βελιγραδίου απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα τα σπορτ της ζούγκλα. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια ημέρας. Ακολουθούν Λουκί Λακαρέρ και Λίτσα Θεοφάνου. Θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.